Bruno Hasulio. Και παρακαλώ την Μαρία Χαλιαδάκη, Περιφερειακή Σύμβουλος, να έρθει να δώσει τα επαφλά στον Χασούλιο, τον Μπρούνο από την Ουγγαρία. Δίνουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, χειροκρότημα στον τρίτο νικητή, Μπρούνο Χασούλιο from Hungary, από την Ουγγαρία. Την απονομή στον δεύτερο θετή θα την κάνει ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Δεύτερη θέση από τη Γαλλία, second place to France, Boris Zipras. Second place, the French great athlete, Boris Zipras. Ο κύριος Κότσογλου έρχεται σιγά σιγά για να δώσει τα το δεύτερο έπαθλο. Είναι συμπατριώτης μου από τα Χανιά. Και παλιός, πολύ καλός, μπασκετπολίστας. Και πάμε τώρα να γνωρίσουμε τον πρώτο, την απονομή του οποίου θα κάνει ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Πιτσούλης, που θα δώσει το χρυσό μετάλλιο στον δικό μας αθλητή, τον Γιώργο Φράγκο. Το έκανε ένα φοβερό φίλης και κάνω εκεί που κοντά στην κέντρο πήρε την πρωτιά. Είναι οι τρεις πρώτοι του αγώνα και ο κύριος Φράγκος, ο οποίος θα δώσει τώρα το έπαθλο στον νικητή. Κυρίες και κύριοι, χειροκροτήστε τους τρεις πρώτους στο σπριν στον αγώνα Όρθιος Εσταμίδα και Κοπηλασία, η Αγιοστάδο Πάντολ. Και είναι ο Μπρούνο Χασούλο από την Ουγγαρία, ο Μπορίς Ιβρας από τη Γαλλία και ο Γιώργος Φράγκος από την Ελλάδα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στους τρεις πρωταγωνιστές. Το έπαθλο στη δεύτερη του αγώνα θα δώσει ο δήμαρχος Ιτίας, κύριος Γιώργος Δερβάκης. Στη δεύτερη θέση από την Πολωνία, second place representing Poland, η τέταρτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων, Μάλτα Απανάσεβιτς. The fourth place in the World Junior Championships in her home country, in Guinea, Μάλτα Απανάσεβιτς is now ready to receive the silver medal by the mayor of CTM, Mr. Γιώργος Ζερβάκης. Και τέλος, την βράβευση στην κύτρια του αγώνα θα την κάνει ο κύριος Μανώλης Θραψανιώτης, ο οποίος είναι βουλευτής Λασιθίου. Και η πρώτη του αγώνα είναι από τη Γαλλία, η Αμαντίν Σοζό. Première Evangiane de la compétition, représentant de France, Αμαντίν Σοζό. The first placer representing France, Αμαντίν Σοζό. The third placer in the World Sub Championships. Ο κύριος Μανώλης Θραψανιώτης, βουλευτής Ελλασσαθίου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι έτοιμος να δώσει το χρυσό μετάλλιο στην Γαλλίδα Αμαντίν Σοζό, την τρίτη παγκόσμια πρωταθλήτρια που σήμερα ήρθε εδώ για τέταρτη φορά. Αμαντίν Σοζό is the winner. Ο κύριος Θραψανιώτης είναι πολύ υποτικός. Θέλει να χαιρετήσει όλες τις κοπέλες. Θα πάρει λοιπόν το μετάλλιο η Αμαντίν Σοζό, η οποία είναι εδώ για τέταρτη φορά στον Άγιο Νικόλαο. Κυρίες και κύριοι, χειροκροτήστε τα χρυσά μας κορίτσια, τα κορίτσια που κάνουν γρήγορο σαπ από τις καλύτερες αθλητές του κόσμου. Είναι η τελευταία απονομή λοιπόν. Συγχαρητήρια σε όλες τις